Με ελάχιστους διορισμούς, λιγότερα σχολεία και χωρίς το σύνολο των βιβλίων θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτέμβρη σχολική χρονιά. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς η οικοδόμηση του νέου σχολείου της ημιμάθειας. Το σύνθημα «Πρώτα ο μαθητής» που κάλπικα επαναλαμβάνει η κυβέρνηση αποκαλύπτεται ότι δεν είναι παρά προπαγανδιστικό έβριμα για να συγκαλυφθεί η συνειδητή και συνολική υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Προωθείται γοργά το νέο σχολείο της αγοράς, που αυτό σημαίνει μορφωτική υποβάθμιση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας, τα οποία θα καταδικαστούν στην ημιμάθεια και στην κατάρτιση αντί για μόρφωση. Σημαίνει ότι τα σχολεία θα είναι τοπικά ευέλικτα, διαφοροποιημένα, θα δουλεύουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει και θα ενταθεί, σημαίνει ότι τα σχολεία θα αναζητήσουν χορηγούς μέσα από τις επιχειρήσεις. Άρα μπαίνουν για τα καλά οι επιχειρήσεις στο περιεχόμενο των σχολείων πλέον. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών φέτος ανέρχονται σε 6.000 και οι διορισμοί μόλις σε 600. Ενώ μέχρι τις 8 Σεπτέμβρη θα γίνουν οι τοποθετήσεις αναπληρωτών, που θα είναι μειωμένοι περίπου στο 50%. Έχουμε χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις και ελάχιστους διορισμούς. Το Υπουργείο μιλάει για 6.000 συνταξιοδοτήσεις, πιθανόν είναι και πολύ παραπάνω. Και μόλις 600 διορισμούς στη λογική του 1 προς 10, ένας έρχεται, 10 φεύγουν. Άρα με μαθηματική ακρίβεια θα έχουμε την έναρξη χρονιάς χιλιάδων κενά. Πέρσι μόνο με στοιχεία του Υπουργείου ήταν παραπάνω τα κενά. Και ενώ είχαμε τετραπλάσιους διορισμούς και διπλάσιους αναπληρωτές από φέτος, είχαμε με την έναρξη χρονιάς 7.500 κενά. Και ήταν παραπάνω. Το Υπουργείο έδινε τόσο. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 2.000 λιγότερα σχολεία λόγω των περσινών συγχωνεύσεων. Και μάλιστα και φέτος οι Δήμοι θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, διότι αδυνατούν να καλύψουν τα κενά. Αυτό σημαίνει μετακινήσεις μαθητών και υπεράριθμα τμήματα. Η κυβέρνηση λοιπόν μέσα από τον Καλλικράτη ανέθεσε τη μετακίνηση στους Δήμους. Οι Δήμοι καθημερινά, όλο και περισσότεροι Δήμοι καθημερινά, δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν αυτό το πολύ σημαντικό έξοδο. Η κυβέρνηση αποποιείται των ευθυνών της για εξασφάλιση της φοίτησης των παιδιών στα δημόσια σχολεία και της μετακίνησής τους, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να φορτωθεί η λαϊκή οικογένεια νέα δυσβάστακτα βάρη. Επιπλέον, τα βιβλία δεν θα είναι όλα έτοιμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ θα εφαρμοστεί φέτος η διάταξη του νόμου 3848-2010, που προβλέπει μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Το μάρμαρο θα κληθούν να το πληρώσουν τα παιδιά των εργαζόμενων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Την αντικοποίηση της δουλειάς και των εκπαιδευτικών, κατάργηση δικαιωμάτων, μετακίνηση σε όλη την Ελλάδα, πετσόκομα, δραματική επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου, κυριολεκτικό τσεκούρωμα, μαχαίρι στα μισθολογικά δικαιώματα σε βαθμό που ένας εργαζόμενος να μην μπορεί να ζήσει. Όσο πλησιάζει ο καιρός για να ανοίξουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, τόσο κορυφώνεται η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων νέων ζευγαριών, εργαζομένων και άλλων λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό γιατί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν τα παιδιά τους θα γίνουν δεκτά και αν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί εξαιτίας των άγριων περικοπών της κυβέρνησης αλλά και της πολιτικής που εφαρμόζουν οι δημοτικές αρχές. Δύσκολη πάντως είναι η νέα χρονιά για τους 2.400 βρεφονηπιακούς δημοτικούς σταθμούς της χώρας, αφού απειλούνται με λουκέτα πριν καν ανοίξουν, καθώς λήγουν μαζικά οι συμβάσεις εργαζομένων. Ενώ η ελλείψη σε προσωπικό ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις το 50%. Ενδεικτικό πάντως είναι ότι φέτος αυξήθηκαν κατά 40% οι αιτήσεις γονέων που αδυνατούν να πληρώσουν τα τροφεία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, τα οποία κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ ετησίως. Είχαμε εντοπίσει ότι η κατάσταση θα είναι πια πολύ, θα είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και λόγω ακαταλληλότητας των σταθμών και λόγω του ότι από τους ιδιωτικούς σταθμούς θα έρχονται στους δημοτικούς παιδιά και λόγω της ανεργίας, της οικονομικής κρίσης και τέτοια θα υπάρχουν οξυμένα προβλήματα και θα οξύνουν ακόμα περισσότερο το θέμα του να μπορεί ο γονιός να έχει κάπου το παιδί ασφαλές κλπ. Πέραν του ότι εμείς θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα να δέχονται προσχολική αγωγή, το θεωρούμε αγωγή, η δικαίωμα και υποχρέωση του κράτους. Το 70% αγγίζουν οι ελλείψεις προσωπικό στον Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο λήγουν οι συμβάσεις 465 εργαζομένων που απασχολούνται στο Γραφειοκομείο Αθηνών. Την ίδια στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει αν θα εγκριθούν οι αιτήσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 1.565 παιδιά απορρίφθηκαν από τους παιδικούς σταθμούς της Αθήνας, από αυτά τα 945 έμειναν εκτός
εκτός επειδή δεν υπήρχαν θέσεις και τα 620 απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, περισσότερα από 700 παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς και μάλιστα στα μέσα της χρονιάς, καθώς το έλλειμμα του Δημοτικού Βρεφοκομείου σε προσωπικό ενδέχεται να ξεπεράσει τα 800 άτομα. Ένα σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι πολλά παιδιά βρέθηκαν απ' έξω. Δηλαδή, οι παιδικοί σταθμοί που ήδη υπάρχουν στην Αθήνα, που είναι γύρω στους 85, δεν καλύπτουν τις ανάγκες των γονιών, των εργαζόμενων και άνεργων γονιών που ζουν και κατοικούν στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Και κύρια, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τα βρεφικά τμήματα. Πολλοί Δήμοι στην Αθήνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και προσανατολίζονται σε συγχωνεύσεις τμήματων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή και ασφαλή φύλαξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στον Δήμο Κηφισιάς ενδέχεται να μείνουν εκτός 250 παιδιά, εάν δεν γίνουν προσλήψεις. Στο Χαλάνδρη, για τον ίδιο λόγο, θα μείνουν εκτός 300 νήπια και βρέφη. Στη Νέα Σμύρνη, πάνω από 200 παιδιά δεν θα τακτοποιηθούν. Στο Μαρούσι δεν θα λειτουργήσουν δύο από τους 14 παιδικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα να εξυπηρετηθούν 200 παιδιά λιγότερα. 260 παιδάκια θα μείνουν εκτός προσχολικής αγωγής στον Βύρονα.